Θέλω να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Καθώς και μέσα από την εκπομπή ομάδα της Κρήτης σήμερα βιώσαμε την επιδημιολογική κρίση και μάλιστα στα πάνω της, ειδικά το πρώτο διάστημα εκεί του 20 και πραγματοποιούσαμε συνδέσεις εκεί με το συγκεκριμένο σημείο και πού καταλήγαμε. Ότι ήταν άδειο. Θυμάσαι. Θυμάμαι ότι δεν βρισκόταν κανένας. Δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχαν μόνο οι καραμπινιέροι εκεί κάτω αριστερά, όπως βλέπουμε, προκειμένου να ελεγχθούν όσοι περπατούσαν, αν είχαν το πιστοποιητικό και τα χαρτιά. Σωστό. Το τότε πιστοποιητικό ότι πρέπει να μετακινηθώ για αυτό το λόγο. Και όμως οι καιροί αλλάζουν και 1,5 χρόνο μετά σχεδόν βλέπουμε ότι μια τέτοια μέρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος γύρω από τη Φωτάνα Τετρεύ να κάνει τις ευχές του. Θα έχει ιδιαίτερη αξία βέβαια να βρούμε αυτό το πλάνο από την τότε εκπομπή και να πραγματοποιήσουμε σύνδεση. Θα το επιχειρήσουμε αύριο, να δούμε λίγο τη διαφορά. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι, Παγκόσμια Μέρα Ξεναγών. Μια ημέρα που θα πρέπει έτσι να αξιολογήσουμε πολύ το πολύ σημαντικό έργο των ανθρώπων που μας φέρουν πιο κοντά σε μνημεία, μουσεία και τον πολιτισμό μας. Άνω τελεία, τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Κρήτη σήμερα, τι σημαίνει η Κρήτη σήμερα, πραγματοποιούμε συνδέσεις και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Κρήτη σήμερα, αλλά βγαίνουμε και προς τα έξω. Συνδέσεις με Έλληνες του εξωτερικού. Θα πάμε στο σημείο που πραγματοποιήσαμε σύνδεση ζωντανή με τη βοήθεια της τεχνολογίας πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί μας περιμένει η κυρία Μαρία Ταμουρίδου. Είναι Ελληνίδα ξεναγό στη Ρώμη. Για ακόμα μία φορά μας βοηθά και να την καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα σας κύριε Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Πρέπει να είστε εκεί στη μέση του, στο αξιοθέατο, στο μνημείο, σωστά. Και έχω και το κέρμα. Ναι. Για να κάνω τις ευχές μου για όλους εσάς, ακριβώς στις πλάτες μου είναι. Χαρά μας, πάντα χαμογελαστή και μας φέρνετε έτσι ένα όμορφο, δημιουργείται ένα όμορφο συνέστημα, η αλήθεια είναι. Βρίσκεστε ίσως στο πιο ξεχωριστό ή σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της περιοχής. Ακριβώς, όταν επιτρέπει, διάσημη, χάρη στον κινηματογράφο, χάρη φυσικά και στον κόσμο, ο οποίος θέλει πραγματικά να εκφράσει μια επιθυμία, ώστε όταν θα ξανάρθει να έχει ήδη γίνει. Είναι ένα ξεχωριστό πραγματικά μνημείο, όπου κατακλείζει χιλιάδες κόσμος και η επιθυμία, όπως είπαμε, είναι να πετάξει το κέρμα. Φανταστείτε ότι πριν από τον κορονοϊό, καθημερινώς μαζεύανε πάνω από 3.000 ευρώ. Τώρα είναι ευχάριστο, δεν ξέρω αν βλέπετε τον κόσμο. Ναι. Υπάρχει αρκετός. Είναι ευχάριστο, πολύ αισιόδοξο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Και εύχομαι να σας ξαναγήσουμε και εσάς και την Κρήτη TV. Βέβαια, είναι χαρά μας. Εν τω μεταξύ, είναι ένα από τα σημεία που αξίζει κάποιος να ξεναγηθεί, μας είπατε. Το ζητούν. Βεβαίως, πάρα πολύ, γιατί δεν γίνεται να πεις ότι επισκέφτηκες τη Ρώμη εάν δεν επισκέφτηκες τη θρηλυκή Φωντάνα τη Τρέβη. Είναι πραγματικά η διαμαντόπιτρα της Ρώμης. Χωρίς να υποτιμήσω τα άλλα αξιοθέατα, η Φωντάνα τη Τρέβη είναι το κάτι άλλο και πραγματικά μόλις την βλέπει κανείς το «Ουάου» είναι διαφανές. Είναι εντυπωσιακό και Έλληνες αυτή την περίοδο εκεί στην περιοχή βρίσκονται. Έλληνες επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά την τελευταία εβδομάδα έχω ξαναγήσει κόσμο πάνω από Ξάνθη, από Βόρειο Ελλάδα. Από Καστοριά, Ξάνθη, Αργυρούπολη, από εκείνες τις περιοχές. Σιγά όμως έρχομαι, έχω κρατήσει αρκετά τόσο για το Καθολικό Πάσχα, αλλά και για το Ορθόδοξο. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για μας, γιατί η εργασία μας με τον κορονοϊό δυστυχώς γονάτισε. Και σιγά σιγά υπάρχει αυτή η ανάσταση, δηλαδή αυτή η θέληση του κόσμου να επανέλθει στην καθημερινότητά του, στα ταξίδια του, ούτως ώστε να γνωρίσει καινούριους κόσμους. Ακριβώς. Καινούρια κουλτούρα. Ξέρετε, το 2021 οι Ιταλοί στην πλειονότητά τους ψήφισαν Ιταλία. Αποφάσισαν και λόγω της επιδημιολογικής κρίσης να παραμείνουν και να επισκεφτούν εκεί δικά τους μέρη. Τώρα το 2022, από ό,τι ακούτε, σκέφτονται να αλλάξουν λίγο το σχεδιασμό και να επιστρέψουν στα προ-κορονοϊού και κατ' επέκταση να βρεθούν και στην Ελλάδα. Πιστεύω, ναι, ήδη γνωρίζω ο κόσμος που έχει προγραμματίσει τις διακοπές του στη Χαλκιδική, στην Κρήτη, στα Εφτάνησα, στα νησιά μας, βεβαίως.
Είναι πολύ, πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί παίρνουμε άλλη μια φορά, όπως είπα και την άλλη φορά, τη ζωή στα χέρια μας. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στους Ιταλούς, βλέπουμε αρκετό κόσμο και στο μνημείο, στο αξιοθέατο. Φορούν μάσκες, τηρούν αποστάσεις, είναι κάπως διστακτικοί. Κάπως έτσι. Μάσκες δεν βλέπω. Ναι. Δεν το διαπιστώσω ότι έχει. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Όχι. Σε εξωτερικούς χώρους όχι, αλλά στο εσωτερικό ναι. Δηλαδή το να είσαι στο μετρό, το να είσαι σε ένα τρένο, το να είσαι σε ένα λεωφορείο είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν και οι καραβινιέροι που παρακολουθούν. Δεν είναι δηλαδή δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν βάζω. Όχι. Και η Ιταλία πραγματικά είναι πολύ. Είμαστε νομοταγείς πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, το κέρμα θα το ρίξετε μόλις κλείσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε μόλις κλείσουμε. Για μας λοιπόν. Σας. Τέλεια. Για σας. Ναι. Με την ευχή να μας έρθετε και να σας ξαναγήσω στη Φωντάνα τη Τρέβη. Βέβαια, εννοείται. Για σας. Το ρίξε. Να το. Έφυγε. Αυτά μόνο στην Κρήτη σήμερα συμβαίνουν. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και συνέχεια. Είναι αυτή η σχέση, αλήθεια, είναι όντως αυτά στην Κρήτη σήμερα. Live, τώρα να ρίξουμε το κέρμα και να πούμε και την ευχή. Είναι αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει με πολλούς ανθρώπους του εξωτερικού, οι οποίοι βέβαια είχαμε μία επαφή, αλλά μας έβαλαν στο σπίτι τους, μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Πότε θα βγούμε, πότε θα τα ξαναπούμε, έχουμε να μεταδώσουμε αυτό, να μεταφέρουμε αυτό. Είναι αυτή η φλόγα των Ελλήνων εκεί του εξωτερικού που πραγματικά μεταφέρεται και μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά. Λοιπόν.